Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμε με το αστικό. Κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Κέρκυρα Store στην Corexpo. Νέα είδη. Χαμηλότερες τιμές. Σε εμάς θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά. Πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας στο site kerkyrastores.gr και γνωρίστε πάνω από 7.000 προϊόντα. Κέρκυρα Store στην Corexpo και στο 26610-23444. Όχι, θέλω τον, όχι, θέλω μάθος. Ό,τι, τι θέλω το κορίτσι. Θέλω και τρουφάκια. Μα τρουφάκια τα αγαπημένα σας, Μάρθα. Και κοκάκια. Λέμον πάει. Ναι, και λέμον πάει, και λέμον πάει. Ε, άντε κυρά μου, άντε μία ώρα δηλαδή. Και δεν πεις κυρά μου, ρε. Την γυναίκα σου, ρε. Καλό. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr. Megamart. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Megamart. Be smart. Buy smart. Μάστορας Ιατρικές Υπηρεσίες στη Ρόδα. Με πλήρως εξοπλισμένα ιατρία, συπτική χειρουργική αίθουσα, 5 ειδικούς ιατρούς, ακτινολογική αίθουσα, σύγχρονο διαγνωστικό μικροβιολογικό εργαστήριο και 24ωρη υπηρεσία διακομιδών με 2 ασθενοφόρα. Σε συνεργασία με τη Γενική Κλινική Κέρκυρας, Αλέξανδρος Μάστορας, δίνουμε τη μάχη κατά του κοροναϊού με τεστ ανίχνευσης και ταυτοποίησης του ιού με μοριακή μέθοδο και τεστ ταχείας διάγνωσης και δυνατότητα λήψης δειγμάτων και μολυψιών κατοίκων. Συνεχίζουμε καθημερινά και Σαββατοκύριακα να σας προσφέρουμε τις ιατρικές μας υπηρεσίες καλώντας το 11 126. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές?
Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Καλησπέρα σας, είναι εκπομπή Λόγος Αντίλογος κοντά σας και απόψε να δούμε, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε τα σημαντικότερα θέματα. Μία έτσι επικαιρότητα με πολύ τραγικές ειδήσεις μετά την φωτιά στο πλοίο Ολύμπια και τους ανθρώπους που έχουν μεταφερθεί εδώ και ο φόβος για τους αγνοούμενους για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Μας παρακολουθείτε εξάλλου και όλες τις εξελίξεις στο site μας Corfu TV News. Και μας στέλνετε όμως τις καταγγελίες, αναφορές και τι θέλετε να επισημάνουμε στο email μας corfutvnews@gmail.com. Μας παρακολουθείτε και το κανάλι μας στο YouTube Corfu TV News και στα social media. Πάμε να ανοίξουμε το βήμα της εκπομπής μας και να υποδεχτούμε τον Διονύση Μάμαλο. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα. Πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα. Πολύ δύσκολες ημέρες. Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει εμείς. Έτσι. Ξέρεις ότι έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις και με τα αθηναϊκά μέσα και έχουμε υποχρεώσεις. Το Corfu TV News ήταν παντού, ήταν πρώτο και θα πρέπει να το πούμε αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε με αυτή την ιστορία με το Ολυμπία. Αυτό το πλοίο απέβλεσε από τις 1.30 ώρα τη νύχτα ξημερώματα Παρασκευής από την Ιγουμενίτσα. 4 η ώρα, με προορισμό βέβαια το Μπρίντες της Ιταλίας. Γύρω στις 4 η ώρα, σήμανε συναγερμός. Ο καπετάνιος ειδοποίησε την πλοιοκτήτρια εταιρεία. Πρόβλημα, φωτιά, στο τρίτο κατάστρωμα. Τα λέω πολύ γρήγορα για να μάθουν έτσι, όσοι δεν το έχουν ακούσει. Όχι, μάλλον πρέπει να το έχουν πληροφορηθεί όλοι. Λοιπόν, είχαμε πολύ γρήγορα έτσι, εκένωση του πλοίου από τους επιβάτες. Ανέβηκαν στις οστικές λέμβους. Για καλή τους τύχη ήταν ένα ιταλικό της ακτοφυλακής, της ιταλικής ακτοφυλακής, το οποίο πήγαινε πίσω από τον καράβι, είχε αποπλέψει από την Κέρκυρα, παρέλαβε ένα μεγάλο μέρος των επιβατών, 200 και πλέον επιβάτες, τους έφερε στο λιμάνι της Κέρκυρας, όπως και ένα ελληνικό του λιμεναρχείου Κέρκυρας, που πήρε και τους υπόλοιπους. Έκτοτε υπάρχουν 12 αγνοούμενοι, 11 αυτή τη στιγμή, διότι... Ένας βρέθηκε μετά από 2 μέρες. Ένας είναι Ρώσος. Είναι Ρώσος, είναι 25 χρονών, ένα νέο παιδί. Το οποίο σήμερα το πρωί άρχισε και φώναζε για να τον σώσουν. Πραγματικά έμειναν όλοι άναυδοι. Μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα. Είναι στο νοσοκομείο. Είναι πολύ καλά στην υγεία του.
Είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του. Και θα δώσει και πολύ σημαντικές πληροφορίες, έτσι. Τώρα όλοι αναμένουν να τον ακούσουν. Μία λέξη θέλω να πω. Έχει ρημουλκηθεί απέναντι από τον Άγιο Σπυρίδωνα στον Κασιό. Βλέπουμε και τα πλάνα όλα που τα έχουμε. Θέλω να πω το εξής. Προσοχή, διότι αν αυτή η περιοχή, θαλάσσια περιοχή, υπάρξει κάποιο πρόβλημα με ρύπανση, τότε θα καταστραφεί όλη η βορειοανατολική Κέρκυρα. Και μην πω και η Κέρκυρα από εδώ. Έχεις απόλυτο δίκιο, Διονύση. Απόλυτο δίκιο. Ας το φροντίσουν οι αρμόδιοι. Εάν γίνει κάτι, ουέ και αλλή μονό μας. Πέραν από τις ιχθυοκαλλιέργειες, πέραν από τις βίλες που υπάρχουν εκεί πάνω, από τα ξενοδοχεία, από τους υψηλούς επισκέπτες που έχουν έτσι, τα σπίτια τους εκεί πάνω, θα καταστραφούμε. Ας το φροντίσουμε. Θα έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ας το δούνε, γιατί δεν είναι καλά τα πράγματα. Έχει πάρει και μια κλίση. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή γίνονται, κάνουν κάποιες έτσι χειρουργικές επεμβάσεις. Μια εταιρεία η οποία έχει φέρει η πλειοκτήτρια εταιρεία από την Ολλανδία. Σε συνεργασία βεβαίως με το Πολεμικό Ναυτικό και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και την Περιφέρεια Ανίων Ενήσων. Είναι ένα θέμα που θέλει χειρουργικές επεμβάσεις και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τίποτα άλλο δεν λέω. Και βεβαίως, ο Θεός να βάλει το χέρι του, να βρεθούν και οι υπόλοιποι 11 άνθρωποι. Να βρεθούν και οι υπόλοιποι 11 άνθρωποι. Λοιπόν, είναι τραγικές εικόνες που θα δείξουμε τώρα στο ρεπορτάζ με τους συγγενείς. Υπάρχει πληροφορία ότι υπάρχουν άλλοι 11. Οι άλλοι 11 άκουσε φωνές. Όχι όμως σήμερα. Αυτό είναι που έκοψε τις ελπίδες. Μάλιστα. Η τελευταία φορά τους άκουσε χθες το απόγευμα, δεν ξανάκουσε κάποιες φωνές. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο ένα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει και με δηλώσεις συγγενών εδώ στο Corfu TV News. Πάμε να το δούμε. Ο πατέρας μου λογικά πρέπει να ήταν στο κάτω αμπάρι. Οι ώρες περνάνε, νέα δεν υπάρχουν, θερμοκρασίες τρελές. Δεν μπορεί ότι είναι ζωντανός τώρα μας. Απλά πρέπει να πλησιάσουν, παιδιά σας, παρακαλώ, να βοηθήσουν οι ειδικές δυνάμεις να πλησιάσουν στο σημείο που είναι ζωντανός, δεν έχει κάτι. Το 10ο που βρίσκεται δεν έχει κάτι. Τα 10 άτομα μεταξύ αυτών και 3 Ελληνές αγνοούνται μέσα στο φλεγόμενο πλοίο και με κομμένη την ανάσα οι συγγενείς τους περιμένουν ένα νέο. Από χθες ήρθαν στην Κέρκυρα και μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν συνεχή επικοινωνία με το λιμεναρχείο της Κέρκυρας. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι δεν έχουν κάποιο νεότερο και ότι περιμένουν να σταματήσει να καίγεται τόσο πολύ το καράβι, ώστε να μπορούν να μπουν οι άντρες σε ΜΑΚ και στα άλλα σημεία του καραβιού. Χθες το απόγευμα ξεκίνησε η ρημούλκηση του πλοίου σε ασφαλές σημείο. Όταν ολοκληρωθεί και σβήσει η φωτιά, οι διασώστες θα μπορέσουν να μπουν στο πλοίο και να ξεκινήσουν την έρευνα για επιζώντες. Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθησαν εχθές ο πλοίαρχος και οι δύο μηχανικοί και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα που έχει ήδη διατάξει κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Κλιμάκιο της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων έχει ήδη μεταβεί στην Κέρκυρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, για να διεξάγει τεχνική διερεύνηση για τον εντοπισμό των αιτιών και συνθήκων που οδήγησαν στην πρόκληση του ναυτικού ατυχήματος της πυρκαγιάς σε συνεργασία με την ομότιμη Ιταλική Αρχή. Λοιπόν, ας ελπίσουμε εμείς να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Θα σας ενημερώνουμε έτσι. Τους ενημερώνεις εσύ, ιδέα μου, μέσω του Corfu TV News. Αλλά τα Corfu που μας ζητάνε εικόνα και ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Λοιπόν, προχθές έκοψε την πίδα της Νέα Δημοκρατία. Καλύτερα να μην την έκοβε. Παρουσία του κυρίου Στέλιου Πέτσα, τον αυλωτή υπουργό Εσωτερικών. Καλύτερα έκαμε ζημιά η ιστορία. Καλύτερα να μην την έκοβε. Καλύτερα. Γκρίνια. Προηγήθηκε γκρίνια. Γιατί δεν πάμε εμείς. Γιατί δεν ξέρεις τι έγινε. Το ξενοδοχείο του είπε 80 άτομα. Ωραία. Ποιος να είναι. Ξέρεις, κόμμα εξουσίας είναι η Δημοκρατία. Δεν μπορεί 80 άτομα να κόβει σπίτα. Και λοιπόν και αποφάσισαν εκεί στην νομαρχιακή, ο πρόεδρος, δεν ξέρω, να φέρουν μόνο τα μέλη της νομαρχιακής συνέλευσης. Ωραία. Όμως δεν ψηφίσαν τον κύριο Παντελιό μόνο τα μέλη της νομαρχιακής συνέλευσης. Τα ψηφίσανε και αυτοί. Ο απλός κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, το τι έχω ακούσει, δεν μπορείς να φανταστείς. Το τι έχω ακούσει. Τροπή. Θα έπρεπε να κοιτάξουν άλλο χώρο. Να βρουν άλλο χώρο. Ίσως θα ήταν καλύτερο να μην κάνουν και τίποτα. Και να κόψουν στην ομαρχιακή, αν μεταξύ τους μια πίτα και να μην το πούνε και πουθενά. Έτσι.
Εντάξει, μάλλον επειδή συνέπεσε με την παρουσία του κυρίου Πέτσα έγινε. Γιατί λοιπόν, έβγαλε και μια ομιλία εκεί ο κύριος Πέτσας. Γι' αυτό λέω και εγώ, καλύτερα να μην το κάνανε. Και βεβαίως υπήρξαν και προβλήματα για το που καθόταν ο καθένας, άλλος τον βάλανε πίσω, έκανε παράπονα γιατί ήθελα να πάω μπροστά. Και βεβαίως και με δύο πολιτευτές, οι οποίοι πολιτευτές, οι πρώην υποψήφοι έτσι, στις βουλευτικές εκλογές, υπήρξε μεγάλη γκρίνια και φασαρία για το αν θα μιλήσουν ή όχι. Τελικά μίλησε ο κ. Χροκίδης και η κυρία Μαριλένα Μαστόρα. Ο κ. Γκίκας απουσίαζε στην Αθήνα, διότι έπρεπε να είναι σε μια ψηφοφορία η οποία ήταν ονομαστική και έπρεπε να απουσιάζει. Αυτά έγιναν στην πίτα της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπεις, τα λέω όλα. Όλα τα λέω. Όχι, όλα τα λέμε. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε τώρα και τι γίνεται με τις δημοτικές διεργασίες και τις περιφερειακές διεργασίες. Θα ξεκινήσω από τον Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας. Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, έχουμε την κυρία Ιδρέου, η οποία διεκδικεί για μια ακόμη φορά να είναι υποψήφια. Βεβαίως, ζητάει τη στήριξη βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη, ο κύριος Τρεμπεκλής φαίνεται να τους εγκαταλείπει την δημοτική του ομάδα και να θέλει να μετακομίσει στην περιφέρεια. Ο κύριος Σαρλής έχει περάσει όλα. Έχει περάσει από όλες τις θέσεις. Δήμαρχος, αντιπολίτευση. Μόνο θέλει όμως να συνεχίσει, θέλει να ξαναείνε. Μόνο υποψήφιος δεν έχει περάσει από την ενορία της Επίτροπος, στην ενορία της Εκκλησίας του. Αυτό το αξίωμα δεν το έχει πάρει ακόμα ο κ. Σαρλής, να είναι επίτροπος στην ενορία. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Να σου πω κάτι. Εγώ θα έλεγα, ας πάει καλύτερα επίτροπος. Εντάξει, τα έχει περάσει όλα, τα έχει κάνει όλα ο κ. Σαρλής. Ποτέ όμως να μιλες ποτέ. Ο κ. Καλούδης είναι ανένταχτος και δεν έχει πολιτική στέγη. Λοιπόν, οι υπόλοιποι δεν νομίζω ότι δεν ευνοεί βεβαίως το ΚΚΕ. Εντάξει. Είναι σταθερό. Βέβαια. Είναι σταθερό, θα κατεβεί. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Νεράτσης. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι υπόλοιποι όταν το μέτρο. Ο κύριος Καρύδης. Ο κύριος Καρύδης, το εκλογικό μέτρο δεν ευνοεί συνδυασμούς που πήρανε 3-4%. Έτσι. Δεν ευνοεί. Και πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει και το Κινάλ. Γιατί έχουμε πληροφορίες ότι και εκεί τώρα έχουν ξεκινήσει. Και το Κινάλ. Το τι κάνει, τι θα γίνει. Γίνονται παντός διεργασίες. Έχω πληροφορίες, έγκυρες πηγές, που υπάρχουν από όλες τις κομματικές αποχρώσεις, στελέχη, σοβαρά στελέχη, που προσπαθούν να κάνουν συνδυασμό. Έτσι. Στην περιφέρεια τώρα. Έχουμε την κυρία Κράτα, η οποία λέει ότι θα είναι ξανά υπόψη. Ναι, δεν ναι, μας το δήλωσε και εμάς. Στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας, Δήμος Νότιας Κέρκυρας είναι ο κύριος Λέσης. Δεν ξέρω τι θα κάνει ακόμα. Νομίζω ότι τον παίρνει να κατεβεί άλλη μια φορά. Ο κύριος Νίκος Μπούσης, ο οποίος διεκδικεί. Και βεβαίως το ΚΚΕ που θα κατεβεί πάλι και κάτω. Έτσι, και ο κύριος Γιάννης Πανδής. Ο Γιάννης Πανδής δεν ξέρω αν ευνοεί τέτοιες καταστάσεις. Έτσι. Στο Βορρά, εκεί είναι ο κύριος Μαχημάρης. Ο κύριος Μαχημάρης θέλει να πάρει λέει, το χρήσμα από το ΠΑΣΟΚ. Βλέπω όμως ότι υπάρχει μια κίνηση κεντροδεξιών και αριστερών να κάνουν ένα συνδυασμό ενωτικό. Βλέπω. Mm-hmm. Παράλληλα είχαμε και την πληροφορία ότι ενδεχομένως ζητήσει το χρήσμα από τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Λικούρης. Σταμάτησε. Βεβαίως και το ΚΚΕ πάντα δεν απουσιάζει από τέτοιες καταστάσεις. Από τις τέτοιες διαδικασίες, λοιπόν, βέβαια, ποτέ από τις εκλογές. Στην περιφέρεια Ιωνίων, εκεί έχουμε την κυρία Κράτσα, η οποία θα είναι ξανά υποψήφια, από όπως φαίνεται. Θέλει να κατεβεί ο κ. Τρεμπεκλής. Τώρα με τι δυνάμεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φαίνεται ότι η παράταξή του είναι δυσαρεστημένη. Εγώ έχω μιλήσει με κάποια πρόσωπα, είναι δυσαρεστημένη από την όλη πορεία αυτά τα 3-3,5 χρόνια. Είναι δυσαρεστημένη με την αντιπολίτευση που έχει κάνει συνολικά η παράταξη. Κάποια μέλη τα οποία πρέπει να πω, αν δεν ήταν και αυτά, αλίμονο και δεσαλίμονο. Δεν θα βγαίνει τίποτα στον αέρα. Και το λέω αυτό με πολύ σοβαρότητα. Mm-hmm.
Εάν ήταν η Φανή Τσιμπούλη και ένα, δύο, τρεις ακόμα, σπάτουλας, δεν θα ξέραμε τίποτα. Δεν θα γνωρίζαμε τίποτα. Λοιπόν, φαίνεται ότι ο κύριος Επικλής ότι θέλει να μετακομίσει εκεί. Θα δούμε δύσκολο κομμάτι δύσκολο, διότι η Νέα Δημοκρατία στηρίξει οπωσδήποτε την κυρία Κράτσα. Δεν έχει άλλη επιλογή. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακούγεται ο κύριος Βαλιαζάτος ότι θέλει να κατεβεί Κεφαλονιά. Τώρα, θα έχουμε κάποιον άλλο υποψηφίο. Και για περιφερειάρχες όμως, δεν το έχει κλείσει. Θέλει για περιφέρεια, λέω, θα το δει. Τι ακούγεται. Το λέω τι ακούγεται. Έτσι. Εντάξει, εγώ λέω τι μας είπε ο ίδιος. Ναι, εγώ λέω τι ακούγεται. Λοιπόν, όσον αφορά τις αριστερές, έτσι, οπωσδήποτε η κυρία Μπαλού, να πω συνδυασμός, γιατί δεν θέλω να πω σε ονόματα. Λαϊκή Συσπήρωση. Στηρίχθηκε από το ΚΚΕ, Λαϊκή Συσπήρωση θα είναι πάλι παρούσα αυτή η παράταξη σε εκλογές. Και εκεί δεν ευνοεί μικρούς συνδυασμούς. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά τα πράγματα. Βεβαίως θα παίξει και πολύ σοβαρό και κεντρικό ρόλο το ΠΑΣΟΚ. Θα κάνει το ΠΑΣΟΚ. Αν θα κατεβάσει τις κεντροαριστερές δυνάμεις, δηλαδή πάρει ένα κομμάτι το ΠΑΣΟΚ. Εκεί θα δούμε. Λοιπόν, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Θα τις μεταφέρουμε κάθε τόσο στους όσες, αν έχουμε κάποιες έτσι καινούργιες πληροφορίες, θα τις μεταφέρουμε στους τηλεθεατές. Πάμε πολύ γρήγορα στην Μπενίτσα. Έχουμε χρόνο. Έχουμε πολύ. Πάμε. Πάμε Μπενίτσα να σου πω ότι κατέβηκε προχθές η κυρία Ιδραίου. Προχθές η κυρία Ιδραίου. Τους είπε ότι θα προσπαθήσει να πάρει την άδεια από την κυρία Ρεγκάκου για να βάλουν εμβάσεις για τις ομπρέλες. Να πω ότι αμφιβάλλω αν κυρία Ρεγκάκου αν ξέρει κάτι. Έχω μια επιφύλαξη. Γιατί χρησιμοποιούν πολλές φορές την κυρία Ρεγκάκου ως φόβητρο. Για όλα. Για όλα, για πάσα νόσο και πάσα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν είναι όντως έτσι. Λοιπόν, τι ψάχνουν τώρα να βρούνε, να τους δώσουν κάποιες ομπρέλες να βάλουν, δεν θέλουν να βάλουν σταθερές, θα τις βάλουν λεκινητές, θα τους πάρει ο αέρας και πέρα και τους πάρει στη θάλασσα. Α, καλά, ναι. Βέβαια, και βεβαίως το δάπεδο. Τι θα γίνει με το δάπεδο. Το δάπεδο είναι, η κατάσταση είναι χάλια. Λοιπόν, θα το δει, λέει η κυρία Ιδραίου. Βεβαίως δεν είδε πουθενά αλλού καμιά άλλη παρανομία. Όλα είναι εντάξει στο Δήμο της. Δεν υπάρχουν έτσι αυθαιρεσίες. Από ό,τι φαίνεται, έτσι, γιατί ρώτησα εγώ. Πήγε πουθενά αλλού να δει αν όντως εφαρμόζεται ο νόμος για τις ομπρέλες, για τις ξεχυτές, μόνο οι επαγγελματίες της Μπενίτσας από τη δεξιά πλευρά. Υπάρχει τίποτε κάποιος λόγος να δούμε και άλλες περιοχές. Αυτά θα πρέπει να τα πει η κυρία Ιδραίου. Εμείς θα τα επαναλαμβάνουμε, γιατί είναι πολύ σοβαρά. Θέλεις να υπενθυμίσουμε, θέλεις να δούμε να ακούσουμε, λίγο. Έτσι, να ακούσουμε τον κύριο Μωραϊτη. Πάμε. Τους έχουμε εξηγήσει σε όλους τους καταστηματάρχες, παρουσία της Δημάρχου, το τι πρέπει να γίνει και πώς θα γίνουν. Για να μπορέσεις, εγώ δεν μπορώ, δεν είμαι ο αρμόδιο όργανο για να ελέγξω. Εγώ δεν είμαι για αυτό το σκοπό, πώς θα σου το εξηγήσω. Και σου λέω και σου λέω ότι δεν θα δούμε ποτέ ούτε το δημόσιο διάλογο, ούτε την αντιπαράθεση, ούτε την αλήθεια. Αυτό που προέχει και θα πρέπει να καταλάβουν όλοι, ότι στην Μπενίτσα αλλάζει η εικόνα. Ποια εικόνα? Και θα εφαρμόζουν όλους τους νόμους όπως ορίζει ο νόμος. Προς όλες τις κατευθύνσεις. Προς όλες αυτές. Αριστερά της επαρχιακής Λευκύμης που υπάρχουν κατασκευές είναι νόμιμες? Αυτό σου εξήγησα, ότι εγώ δεν είμαι ο αρμόδιος, δεν είμαι η πολεοδομία για να σου ελέγξω αυτό και να σου πω. Εγώ είμαι αυτός που δίνω τις άδειες. Πώς πήγε η πολεοδομία? Πώς από πήγε τη στιγμή που μου ζητούν άδεια, τον έλεγχο της νομιμότητας. Πώς πήγε η πολεοδομία? Αυτό δεν είναι νόμιμο, δεν θα πάρει άδεια. Πώς πήγε η πολεοδομία? Όλες οι κατασκευές λοιπόν κάτω ήταν παράνομες. Δεν μπορούσαν να διοδοτηθούν. Πάμε στους κατοίκους της παλιάς πόλης. Χθες το βράδυ έγινε το έλα να δεις. Έγινε το έλα να δεις. Γιατί? Πήγε η αστυνομία και έγραψε στον καμπιέλο, νομίζω, αρκετά αυτοκίνητα, μεταξύ αυτών και της Μαρίας της Ζερβού, της αντιδημάρχου. Α, της εντεταλμένη συμβούλου. Οι πληροφορίες λένε, αν
είναι κάτι το οποίο μας πούνε είναι ανακριβές. Εμείς θα αναζητήσουμε την κυρία Ζερβό. Βέβαια. Τους υποσχέθηκε να το λύσει. Δεν το λύσει το θέμα. Και τούτοι εδώ τα έχουν πάρει ανάποδα. Εντάξει, μα οι άνθρωποι έχουν άδικο. Το τι έχει ακούσει ο κύριος Καλόγερος δεν λέγεται. Δεν λέγεται το τι έχει ακούσει ο κύριος Καλόγερος από αυτή την ιστορία. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι. Ναι, πάμε να δούμε. Θυμάστε τι μας είχε πει ο κύριος Ολύμπιος, ο πρόεδρος Συλλόγου Μονίμων Κατοίκων της Παλιάς Πόλης, ο οποίος είχε πει ότι τους ψάχνει. Ψάχνει και τις τεχνικές υπηρεσίες και όλους και δεν τους βρίσκουν. Πάμε να δούμε. Πού να τους βρούνε. Πού να τους βρούνε, Διονύση. Λοιπόν, εντάξει, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Σε πρώτη φάση και δεν ξέρουμε εάν και οι υπόλοιπες 125, διότι μιλάμε για 250 τουλάχιστον θέσεις πάρκινγκ στη σπηλιά. Εάν χαθούν οι 125, με τι θα τις αντικαταστήσουν. Και εμείς είμαστε ανοιχτοί, δεν τους είπαμε ότι τις θέλουμε αυτές, μόνο αυτές και τίποτα άλλο. Να μας δώσουν κάποιες θέσεις, εκεί κάπου δίπλα, ο χώρος είναι τεράστιος, ο εργολάβος είναι ένας από τους καλύτερους εργολάβους στην Ελλάδα, από τους πιο μεγάλους εργολάβους στην Ελλάδα, ο Άκτορας, και έχει τις δυνατότητες και τις τεχνικές και τις οικονομικές και άλλες για να δημιουργήσει έστω προσωρινές θέσεις για τους μόνιμους κατοίκους. Νομίζω δεν θα αρνηθεί. Είναι μια εταιρεία την οποία γνωρίζω, γιατί και εγώ από τον κατασκευαστικό τομέα είμαι, σε άλλη εταιρεία εργαζόμουν, στην JMP AVAX, αλλά γνωρίζω ότι ο Άκτορας είναι μια εταιρεία από τις δύο ή τρεις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ευτύχημα που τους έχουμε, διότι θα τελειώσει το έργο. Ακούσαμε τον κύριο Ολύμπιο. Έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα δεν θα είναι καλά και σε αυτήν την ιστορία. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Εντάξει, οι άνθρωποι ζητούν μια λύση. Για τον κύριο Καλόγερο, διότι το επόμενο θέμα είναι πρωτοτυπία. Έχει πρωτοτυπήσει ο κύριος Καλόγερος. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό στις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Να έχει 8% απορρόφηση στο τεχνικό πρόγραμμα. Δεν έχει ξαναγίνει σε καμία έτσι δημοτική αρχή. Το καταλαβαίνεις. Πολύ σοβαρό. Ρεκόρ εποχών. Από τότε που έγιναν οι δήμοι, καλκάτι οι δήμοι. Και παίρνεται και λέει ότι κάνει έργα. Ποια έργα! 8%, να το φωνάξω, 8% επίσημα. Δεν κάνανε τίποτα. Και δεν το λέω. Δεν το λες έτσι. Μπράβο, δεν το λες πάνω. Οργίζομαι όταν βλέπω ότι μιλάνε για έργα και έργα δεν γίνονται. Ας ακούσουμε τι μας είπε η κυρία Τσιμπούλη. Πάμε. Θα γίνει το εργοστάσιο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και στην καθαριότητα, αλλά και στο το τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο φυσικά ακόμα δεν ήρθε, θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση, αλλά μέσα από τους κωδικούς του προϋπολογισμού μπορεί κάποιος να βγάλει συμπεράσματα. Το τεχνικό πρόγραμμα λοιπόν είχε το περσινό εγγραφές γύρω στα 25 εκατομμύρια, πραγματοποιήθηκαν απορροφήσεις 2,3 εκατομμύρια, που σημαίνει ένα 8% απορρόφηση. Ρεκόρ μειωμένης απόδοσης. Ρεκόρ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στις τεχνικές υπηρεσίες. Κάτι άλλο δεν έχω. Μάλιστα. Το είδες. Τώρα αυτό το είδα, το άκουσα. Δηλαδή, τι να πω, τι να πει κανείς. Δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο θέμα για το πρώτο μέρος, έτσι, για να βάλουμε τα υπόλοιπα. Για την επαναδημοπράτηση, όπως είπε η κυρία Κάτσα. Υπάρχει θέμα με το εργοστάσιο. Έχει σταματήσει η ιστορία. Και η κυρία Κάτσα είπε καλύτερα να το επαναδημοπρατήσουμε. Με βάση νέους όρους, είπε, νέες συνθήκες, με βάση τον νέο εθνικό σχεδιασμό. Και βάση του νέου εθνικού σχεδιασμού και οι μελέτες είναι λίγο παλιές. Ακριβώς. Για ακούστε. Άκουσα. Γρήγορα και καλά. Το εργοστάσιο, κοιτάξτε, γίνεται μια μεγάλη παρέμβαση στην Κέρκυρα που δεν αφορά μόνο το εργοστάσιο. Αφορά και την αποκατάσταση στο Τεμπλόνι.
τα έργα που είναι σε εξέλιξη να συνεχίσουν να ολοκληρωθούν. Το τυχείο που επιβαρύνθηκε με τον πάλο, ένα τυχείο ευάλωτο που επιβαρύνθηκε με τον πάλο, και επίσης η ταφή, η υγειονομική ταφή με τις προδιαγραφές που μας έδωσε το Υπουργείο, υπογράφοντας τελικά άκουσε τις εκκλήσεις μας ο κύριος Κρέκας ο Υπουργός και επιμελήθηκε της υπόθεσης και έχουμε τη δυνατότητα, την έγκριση και για την ταφή του μεγάλου μέρους των δεμάτων που είναι εκεί και για τη μεταφορά για όποιο μέρος δεν μπορεί να ταφεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό πηγαίνει παράλληλα με το εργοστάσιο, διότι πρέπει και ο χώρος να είναι ελεύθερος για να γίνει το εργοστάσιο. Τώρα, το εργοστάσιο αυτό καθ' αυτό έχει μία εμπλοκή προσφυγής που έκανε η εταιρεία Elector προς το ΕΣΥΔΙΣ, είναι το σύστημα του δημοσίου που παίρνει τις προσφορές όταν ανοίγει η διαγωνιστική διαδικασία, δηλαδή κατάθεση προσφορών στο τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας, και η οποία αυτή έφερε την καθυστέρηση μέχρι σήμερα. Εμείς εξετάζουμε όλα τα δεδομένα, αν θα περιμένουμε τι θα γίνει, γιατί μπορεί και άλλες εταιρείες να κάνουν προσφυγή στην απάντηση που θα δώσει το ΕΣΥΔΙΣ στην προσφυγή του Ηλέκτορα. Κοιτάζουμε με τους δικηγόρους ποια θα είναι η συντομότερη οδός για το εργοστάσιο. Ή να περιμένουμε όλη τη διαδικασία των ανταγωνισμών των εργολάβων, ή να επαναδημοπρατήσουμε το έργο με την θετική πλευρά αυτής της επιλογής, αν γίνει, ότι το έργο που θα δημοπρατηθεί τη δεύτερη φορά θα συμπληρωθεί ούτως ώστε να είναι ένα σύγχρονο έργο. Διότι να φανταστείτε το εργοστάσιο που είναι σχεδιασμένο, είναι έτσι σχεδιασμένο για να κάνει ταφή 40%. Mm-hmm. Με το νέο σχεδιασμό, τον εθνικό και την νομοθεσία που τον διέπει, πρέπει να είναι 10% η ταφή. Έστω για τα νησιά να πηγαίνει στο 20%, γιατί συνδυάζεται, τα νησιά έχουν μια ευελιξία σε αυτό, να συνδυαστεί με το ποσοστό της ανακύκλωσης. Εμείς όμως στην Κέρκυρα, που δεν έχει προχωρήσει ανακύκλωση, είμαστε πολύ χαμηλά, και στην Κέρκυρα και σε όλη την περιφέρεια. Είμαστε χαμηλά στην ανακύκλωση. Καταλαβαίνετε, το εργοστάσιο ξέρουμε ότι θα είναι ένα εργοστάσιο επιβεβαρημένο, που θα αναγκάσει να έχει προσταθεί ένα μεγάλο ποσοστό, που σημαίνει ότι σίγουρα θα έπρεπε να ξεκινήσουμε τον εξυγχρονισμό, την επέκταση και τα λοιπά του εργοστασίου. Άρα, αν πάμε σε επαναδημοπράτηση, θα αντιμετωπιστούν και αμέσως αυτά. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με το Υπουργείο και στην περίπτωση αυτή θα είναι, και δεν θα έχουμε το πιεστικό χρονικό διάστημα του 30 Δεκεμβρίου του 2023, θα μπορεί να προεκταθεί η χρηματοδότηση, διότι στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο μπορούν να συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται έργα τα οποία είναι σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό. Άρα η Κέρκυρα δεν θα χάσει ούτε στη μία ούτε στην άλλη περίπτωση. Από τη μία περίπτωση μπορούσε να έχει σύντομα ένα εργοστάσιο, το οποίο όμως δεν θα ανταποκρίνεται στις συνθήκες, με προοπτική συμπληρωματικών έργων κάποια στιγμή, έτσι, ή από την άλλη πλευρά θα μπορέσει να επαναδημοπρατήσει ένα σύγχρονο εργοστάσιο σαν αυτό της Κεφαλονιάς. Το πιο σύγχρονο εργοστάσιο στην περιφέρειά μας είναι της Κεφαλονιάς, διότι δημοπρατήθηκε με το νέο νόμο. Και τη Ζακύνθο έχει πρόβλημα. Και η Ζάκυνθο θέλει συμπλήρωμα. Και η Κέρκυρα, γιατί είναι σχεδιασμένο, ξέρετε πόσα χρόνια. Παρόλες τις επικαιροποιήσεις που έγιναν για το εργοστάσιο της Κέρκυρας, παραμένει να είναι ένα παλαιού τύπου εργοστάσιο. Λοιπόν, είμαστε σε μια αιχμή, αλλά σε πορεία πρόοδου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είμαστε σε πορεία πρόοδου. Όλα είναι επιτάπητος. Και το Τεμπλόνι και η Λευκύμη, η απομάκρυνση από τη Λευκύμη, και το εργοστάσιο με τις, έτσι, σχηματικά με αυτές τις προοπτικές που σας είπα. Τίποτα δεν είναι αφημένο και τίποτα δεν γίνεται με στρατηγική και σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Λοιπόν. Τώρα τι ξέρω αυτό. Την είπε αισιόδοξη ότι αν επαναδημοπρατήθηκε θα είναι καλύτερα. Και μάλιστα από τη ρωτήσαμε την άλλη. Η επαναδημοπράτηση θα μας πάει 1,5 χρόνο πίσω. Αυτό πιστεύω και εγώ, Διονύση. Και άλλη καθυστέρηση. Και άλλη καθυστέρηση. Ένα χρόνο πίσω. Ναι, ναι. Λοιπόν. Να πάμε. Να δούμε τους χορηγούς μας, Διονύση, γιατί έχουμε πολύ ωραία θέματα. Πριν δούμε τους χορηγούς μας, να σου πω ότι έχουμε Σπύρο.
Είχαμε πει ότι θα πάρουμε απάντηση και την έχουμε. Κυρία Κράτσα, απαντά για το δικό δίκτυο. Την κυρία Μπαλού λέει να σταματήσουν να φωτογραφίζονται με το ΕΚΑΒ. Και ας το δούμε επιτέλους και ας κάνουν έτσι. Μιλιώτης. Και πρέπει να του πω μπράβο. Ναι. Και φίλησα άφρας. Ρεκόρ. Πραγματικά. Ίσως το μόνο. Και όχι μόνο, μπράβο. Και άλλο ένα θέμα μας κρατάς. Υδατοδρόμια εξελίξεις. Εκεί έχουμε εξελίξεις, διότι... Γεια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, μην μας πεις ακόμα γεια. Πάμε να δούμε τους κολλητούς μας και επιστρέφουμε. Τι θέλει το κορίτσι. Τι θέλω και τρουφάκια. Μα τρουφάκια τα αγαπημένα θα σου πάρω. Και κουκάκια. Λέμον πάει. Ναι, και λέμον πάει, και λέμον πάει. Ε, άντε κυρά μου, άντε μία ώρα δηλαδή. Τι έχουμε κυρά μου, ρε. Την κυράκια σου, ρε. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ιντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Κέρκυρα Store στην Κορέξπο. Νέα είδη. Χαμηλότερες τιμές. Σε εμάς θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά. Πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας στο site kerkyrastores.gr και γνωρίστε πάνω από 7.000 προϊόντα. Κέρκυρα Store στην Κορέξπο και στο 26610 23 444. Πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς? Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπαρμπεκιού και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου? Τώρα και γεωργικά μηχανήματα όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων, κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr. Megamart. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Megamart. Be smart. Buy smart. Μάστορας Ιατρικές Υπηρεσίες στη Ρόδα. Με πλήρως εξοπλισμένα ιατρία, συπτική χειρουργική αίθουσα, 5 ειδικούς ιατρούς, ακτινολογική αίθουσα, σύγχρονο διαγνωστικό μικροβιολογικό εργαστήριο και 24ωρη υπηρεσία διακομιδών με 2 ασθενοφόρα.
Σε συνεργασία με τη Γενική Κλινική Κέρκυρας, Αλέξανδρος Μάστορας, δίνουμε τη μάχη κατά του κοροναϊού με τεστ ανίχνευσης και ταυτοποίησης του ιού με μοριακή μέθοδο και τεστ ταχείας διάγνωσης και δυνατότητα λήψης δειγμάτων και μολυψιών κατοίκων. Συνεχίζουμε καθημερινά και Σαββατοκύριακα να σας προσφέρουμε τις ιατρικές μας υπηρεσίες καλώντας το 11126. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Επιστρέψαμε, Διονύση, λόγος αντίλογος ενότητα δεύτερη. Πολλά τα θέματα μας και τώρα. Να πάμε το θέμα των υδατοδρομίων. Πόσα χρόνια θα ακούμε τα υδατοδρόμια και έρχονται τα υδροπλάνα και φεύγουν τα υδροπλάνα. Πόντε υδροπλάνα. Σκόνταψε πάλι. Α, καινούργιο αυτό. Σκόνταψε. Το ελεκτικό συνέδριο. Σκόνταψε στον έλεγχο. Δεν πέρασε. Άλλο αυτό. Γι' αυτό σου λέω. Όχι μεγάλα λόγια. Ναι. Λίγο προσγειωμένοι όλοι μας. Όλοι μας. Και εγώ και εσύ και όλοι μας. Και οι πολιτικοί. Γιατί λοιπόν, εγώ και εσύ είμαστε. Οι πολιτικοί πρέπει να είναι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Βλέπουμε και τα σχετικά έγγραφα όσον αφορά το θέμα των υδατοδρομίων. Έτσι, το τι ακριβώς αποφάσισε το ελεκτικό και για ποιο λόγο δεν το ενέκρινε. Και είναι και ένα θέμα το οποίο έφερε χθες στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συμβουλίου και ο κ. Γαλιατσάτος, γιατί είχε κάνει λόγο για δικαίωση, γιατί η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο χρόνο το φώναζε συνέχεια το θέμα αυτό. Και έλεγε στην Περιφερειακή Αρχή: κάντε κάτι, θα το χάσουμε. Κάντε κάτι, θα το χάσουμε. Και το χάσαμε, όπως είπε και ο ίδιος. Πάμε να δούμε λίγο το ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει και θα επιστρέψουμε. Καλησπέρα, ολοκληρώθηκε σήμερα η συνεδρίαση. Ένα από τα θέματα τα οποία έτσι μας έκαναν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ανακοίνωση από εσάς ήταν το θέμα των υδατοδρομίων. Τι γίνεται, κύριε Γαλιατσάτε, το χάσαμε τελικά το θέμα αυτό? Εξελίχθηκε το θέμα τις τελευταίες μέρες. Είδαμε δηλαδή την απόφαση του ΕΚ του κλιμακίου του ελεκτικού συνεδρίου, στο οποίο είχε αποσταλεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και της ΔΕΠΑΝ για την πρόοδηση της διαδικασίας αδειοδότησης και κατασκευής των υδατοδρομίων. Θυμάστε ότι εμείς είχαμε αντιδράσει σε αυτόν τον τρόπο, διότι είχαμε υπερασπιστεί μια προηγούμενη εργασία που είχε γίνει και το κόστος αυτής της διαδικασία αδειοδότηση και κατασκευή που ήταν 770.000. Είχαμε πει λοιπόν ότι θεωρούμε καταχρηστικό το να εξελιχθεί το θέμα στα 3.050.000 που επέμενε η Περιφερειακή Αρχή. Και εδώ έχουμε το εξής. Την πρώτη φορά η προγραμματική σύμβαση απορρίπτεται από την Επιτροπή του άρθρου 68. Επανέρχεται μετά από ένα χρόνο η Περιφερειακή Αρχή, επιμένοντας πάλι στην ίδια συνεργασία με αυτή την. Το μόρφωμα που λέγεται ΔΕΠΑΝ, και τώρα δυστυχώς έχουμε μια χειρότερη εξέλιξη όπου κολλείεται η υπογραφή αυτής της προγραμματικής σύμβασης από το ελεκτικό συνέδριο, και μάλιστα το ελεκτικό συνέδριο χρησιμοποιεί πολύ
σκληρούς χαρακτηρισμούς για παράβαση των διαδικασιών ανάθεσης του 44-12, για δημοσιονομικές παραβιάσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες και άλλα πράγματα τα οποία τα αναφέρουμε στην ανακοίνωση της παράταξης. Λυπούμαστε πολύ γιατί η αιμονή και η επιμονή της Περιφερειακής Αρχής να σπέβδει σε μια υποχρεωτική, έτσι το εμφάνισε, συνεργασία με αυτό το μόρφωμα που λέγεται ΔΕΠΑΝ, οδηγεί τελικά στο να παραπέμπεται το έργο της κατασκευής των υδατορομείων στις καλένδες. Τους είχαμε προειδοποιήσει από την αρχή. Τους είχαμε παραδώσει ένα έργο περίπου στο 90% έτοιμο. Θα μπορούσαν με ένα διαγωνισμό προμηθειών να ολοκληρώσουν τις προμήθειες και να εγκαταστήσουν το υδατορομείο. Δεν το έπραξαν. Και τώρα μετά από 2,5 χρόνια κοντά, λοιπόν, 3, ερχόμαστε σε αυτό το σημείο 0. Δηλαδή από την αρχή. Δυστυχώς ας πάρουν όλη την ευθύνη και ας πέσουν να βρουν μια λύση η οποία πρέπει να είναι λύση σύμφωνα με τα, με τα χρηστά ήθη στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και φυσικά με το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας. Τα υδατοδρόμια τα χρειαζόμαστε, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Δυστυχώς η τακτική της Περιφερειακής Αρχής οδήγησε στην πλήρη απαξίωση και στο, να βρισκόμαστε πάλι για τα 5 υδατοδρόμια στο σημείο 0. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γαλιατσάτο. Ακούσαμε και τον κύριο Γαλιατσάτο. Τώρα ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πού να πρωτοβάλει το χέρι του αυτός ο Θεός, Γιονίση, με όλα αυτά που γίνονται. Πού να το πρωτοβάλει. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι, έχει σχέση με τον κύριο Σπύρο Σπύρο. Επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά Γαλιατσάτο του Θόδωρου. Τι του είπε, ρέα? Ότι έχει έναν εχθρό, τον κακό του εαυτό και τον κακό του χαρακτήρα και τον είπε κακό άνθρωπο γενικά, τον κύριο Γαλιατσάτο. Κοίταξε, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λογικές, έτσι, τους χαρακτηρισμούς, όμως πρέπει να πω ότι το θέμα, έτσι, της ερώτησης για τη συντήρηση του οδικού δικτύου, που έχουμε σε λίγο την απάντηση της κυρίας Κράτα. Ακριβώς. Νομίζω ότι ήταν too much, να το πω έτσι. Too much. Διότι στηρίζει την κυρία Κράτα. Too much. Εντάξει, απλά το κύριο Σπύρου του κακοφάνηκε και όσα είπε ο κύριος Γαλιατσάτος για να... καφέ γυαλί. Και λέει ότι δεν είναι έτσι ακριβώς όπως θα λέει ο κύριος Γαλιατσάτος. Για να ακούσουμε λοιπόν πώς είναι, όπως είπε ο κύριος Σπύρου Σπύρου. Ωραία, πάμε. Το εκλαμβάνω καταρχάς ως αστείο αυτό που συνέβη, αλλά ο κύριος Γαλιατσάτος έχει έναν εχθρό, τον κακό του χαρακτήρα και τον κακό του εαυτό, ο οποίος προκειμένου να βρεθεί στην επικαιρότητα προβαίνει σε δηλώσεις καταρχάς ψευδείς και προσβλητικές και δεν έχει αντιληφθεί ότι με τη συμπεριφορά του αυτή ο ίδιος προσβάλλει και την επτανησιακή φινέτσα η κουλτούρα και την αισθητική. Δεν το έχει αντιληφθεί. Τώρα, επί της ουσίας, η παρουσία μου εκεί μου επέβαλε να είμαι, πέρα από υγειονομικούς λόγους που έγινε στο χώρο αυτό και το τόνισα ότι συνήθως εκδηλώσεις γίνονται στην παραλαβή έργων και όχι στη σύμβαση, αλλά επειδή η πανδημία αυτή επιβάλλει να έχουμε αποστάσεις μεταξύ μας, έγινε στον χώρο αυτό και το θεωρώ δευτερεύον. Εάν κάποιος, και το γνωρίζουν οι Κερκυραίοι, επισκεφτεί το λιμάνι, την περιοχή, ό,τι έργο υπάρχει αυτή τη στιγμή μέχρι στιγμής εκεί, είναι έργο της δικής μας περιόδου. Τόσο στο θέμα των τουριστικών αυτών σκαφών, όσο και απέναντι στο μεγάλο έργο των 425 μέτρων, το προσέγγιση των κρουαζεροπλοίων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν πείθει κανέναν ο κ. Γαλιατσάτος και θα πρέπει να γνωρίζει ότι ως Περιφερειάρχης 5 χρόνια δεν άφησε πίσω του ένα έργο σημαντικό, ένα μεγάλο νέο έργο να εκτελείται στο όλα τα Ιόνια. Αυτό και μόνο θα έπρεπε ο ίδιος, δεν θα χρησιμοποιώ τη λέξη να κρύβεται, ούτε άλλους χαρακτηρισμούς, αλλά νομίζω ότι έχει ο ίδιος απογοητεύσει την νησιακή κοινωνία από τον τρόπο που λειτουργήσε και λειτουργεί. Αυτά. Εγώ δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Γιατί
Το επόμενο θέμα, πρέπει να σου πω, έχει σχέση με την ερώτηση, Σπύρου. Ακριβώς. Αλλά και με την ανησυχία όλων μας. Τι γίνεται με το οδικό δίκτυο. Το οποίο και επίσης... Αθλία κατάσταση. Μιλάω για τους, για τους επαρχιακούς δρόμους και όχι για το δημοτικό δίκτυο. Να το ξεμπερδέψουμε αυτό το πράγμα, έτσι. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που μας παρακολουθούν που λένε να μην τα ρίχνουμε όλα στην περιφέρεια. Άλλο το δημοτικό δίκτυο και άλλο το επαρχιακό δίκτυο. Να σου πω ότι σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο τέθηκαν τα θέματα αυτά, όπως είπες και εσύ, και κυρίως τέθηκαν οι απευθείας αναθέσεις. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή. Ωραία. Αρκετά έτσι άκουσε ο κ. Αρπανουδάκης από τους συμβούλους ότι όλο απευθείας αναθέσεις πάτε. Ωραία. Έργα δεν βλέπουμε. Ωραία. Και τι γίνεται. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή και πρέπει να πάμε τώρα να ακούσουμε, κυρία Κράτσα, τι απαντά. Πάμε. Ήταν με ομαλές συνθήκες. Εμείς λοιπόν από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι. Κάναμε αυτό που έπρεπε. Φτάσαμε στη δημοπράτηση. Περιμένουμε τώρα να λήξουν κάποιες διαδικασίες που δεν υπήρξαν για τη Μέση Κέρκυρα. Γι' αυτό έχει υπογραφεί η σύμβαση. Υπολογίζουμε ότι είναι θέματα διαδικασιών που δεν θα πάρουν πάνω 2-3 μήνες, να πω. Για να έχουμε και τις συμβάσεις για το Βορρά, Βορειοδυτικό και Νότο. Νομίζω ότι ο Βορειοδυτικού είναι πιο κοντά από όλα τα άλλα. Υπάρχει μια εμπλοκή με σύμβαση, με ένσταση στη διαδικασία του Νότου. Αλλά είναι διαδικασίες στις οποίες εμείς ούτε μπορούμε να παρέμβουμε. Φυσικά, απλά θεατές είμαστε εκεί. Ποια είναι η ευχή μας τώρα? Να πέσουμε σε καλούς εργολάβους. Εργολάβους οι οποίοι έχουν την επάρκεια, από κάθε πλευρά την επάρκεια, να αντιμετωπίσουν ένα έργο του δημοσίου, με τις συνθήκες του δημοσίου, που δεν είναι βγάζω τα χρήματα από το σιρτάρι και πληρώνω για τη δουλειά που μου κάνανε, διότι και οι πληρωμές και όλα εφίστανται και αυτές μια διαδικασία η οποία πολλές φορές έχει κάποιες καθυστερήσεις. Δεν είναι τυχαίο που τα δημόσια έργα αργούν. Άρα εμείς ευχόμαστε μια καλή συνεργασία με τους εργολάβους, να τρέξουν γρήγορα τα έργα όπως έχουν προγραμματιστεί από τις δεσμεύσεις. Και επίσης τους καλούς ελέγχους που θα γίνεται από την εποπτεία των τεχνικών μας υπηρεσιών. Είναι μια απάντηση που θέλουμε να τη δώσουμε στην Κέρκυρα και για την ευημερία των Κερκυραίων, γιατί οι συμπολίτες μας παραπονούν, γιατί και για μια έκτακτη ανάγκη δεν μπορούν να φτάσουν από το Βορρά γρήγορα στο νοσοκομείο, στο κέντρο της Κέρκυρας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι και για την ευημερία, για την ασφάλεια και επίσης για την τουριστική μας δραστηριότητα. Διότι θέλουμε μεγαλύτερη τουριστική κίνηση, περισσότερο κόσμο να έρχεται, πιο κινητικό, να μην μένει στο ξενοδοχείο του, να κυκλοφορεί, να γνωρίζει όλη την Κέρκυρα. Πώς θα την γνωρίζει, αν δεν έχει την κατάλληλη δυνατότητα μετακίνησης σε ασφαλείς δρόμους. Άρα οι εργολαβίες αυτές πρέπει να γίνουν. Και κάνω και μια έκκληση, αν θέλετε, και στους εργολάβους μας, αυτούς που έχουμε τώρα ήδη τη σύμβαση ή και όλους που θα προκύψουν συνέχεια, να το πάρουμε σαν μια υπόθεση δική μας, ο καθένας να τη θεωρήσει δική του υπόθεση και να τρέξουμε γρήγορα αυτά τα έργα. Η κυρία Κράτσα... Τώρα πανδημία λέει, η κυρία Κράτσα, και οι εργολάβοι που κάνουν και στάσεις λίγο, και καθυστερούν. Και λίγο μπάλος και φαίνεται από τις δηλώσεις της ότι τα έχει και με τους εργολάβους. Mm-hmm. Ακριβώς. Υπάρχει ένα κακό προηγούμενο εδώ στην Κέρκυρα που θα πρέπει να αναζητήσουν οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές μεγάλες εταιρείες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Δηλαδή να κρεμόμαστε πάντα από τον εργολάβο ο οποίος δεν θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Ή να ψάχνει το γράμμα του νόμου για να φρενάρει ένα έργο, για να το τρενάρει παρακάτω για να πάρει μερικά χρήματα παραπάνω. Εντάξει, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Να το δούμε αυτό το θέμα. Κάποια στιγμή πρέπει να το δούνε οι αρχές, οι δημοτικές αρχές και οι περιφερειακές αρχές να το δούμε. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα σε ένα άλλο θέμα που είναι στο ΕΚΑΒ, που είχαμε μια παρέμβαση της κυρίας Μπαλού. Ήταν πάρα πολύ σωστή η παρέμβασή της. Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγώ να σου πω, την εκτιμώ την κυρία Μπαλού. Ναι. Πρώτον, προέρχεται από τον χώρο μας, δημοσιογράφος, αλλά είναι και μια σοβαρή παρουσία. Ίσως
από τις σοβαρότερες που έχουν περάσει από το Φρενιακό Συμβούλιο. Και είναι πάντα σωστές οι τοποθετήσεις της με στοιχεία πάντα, πάντα. Καλημέρα, μόνο μια καλημέρα έχω. Μην νομίζεις ότι... Αλλά είναι από τις σοβαρότερες παρουσίες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Λοιπόν. Στελεχώνεται όμως και με πολύ καλά στελέχη, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Μπάμπης Χαραλάμπους, έτσι. Χωρίς να θέλω να μειώσω κανέναν άλλον, θεωρώ όμως ότι η κυρία Μπαλού ξεχωρίζει. Ακριβώς. Λοιπόν, τι είπε η κυρία Μπαλού. Είπε ότι ωραίες οι φωτογραφίες, λέει, στο ΕΚΑΒ, με τις πίτες και με όλα. Το κτίριο πάει να το σπάσει στο κεφάλι. Όσοι έγιναν, λέει, διασώστες, πλήρωσαν από την τσέπη τους για να πάνε να κάνουν τα μαθήματα. Εντάξει, λέει, φωτογραφηθείτε, αλλά στηρίχτε το. Δίκιο δεν έχει. Βέβαια, Διονύση. Εγώ, ξέρετε, ξέρεις που ανήκω, ωραία. Ναι. Παρακολουθούσα, ήμουν εκεί και, για να μεταφέρουμε την εικόνα στο λιμάνι της Κέρκυρας με τους επιβάτες που κατέβαζε το ιταλικό πλοίο. Mm-hmm. Ήτανε κουστούμαρισμένος. Ο υπάρχης, πώς το λένε? Ο κύριος Καρβέλης. Ο κύριος Καρβέλης. Λέω, με τέτοια βαρύδια η Νέα Δημοκρατία πώς θα πάει στις εκλογές? Εμένα ένας άνθρωπος εικόνα, που έχει κερδίσει την αντιπάθεια από τους νεοδημοκράτες. Και δεν το λέω μόνο εγώ. Και στην περιφέρεια ακούγεται. Ο κύριος Καρβέλης έχει κερδίσει την αντιπάθεια. Ήταν κουστούμαρισμένος, γυαλισμένος, με το τέτοιο και παρακολουθούσε. Πού πας, ρε Καραμήτρο? Πού πας? Από κάτι τέτοιο η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές. Δεν φταίει κανένας άλλος. Ο πρωθυπουργός θέλει που σας εμπιστεύθηκε. Εντάξει, ήταν, λέει, κουστομαρισμένοι όλοι λόγω του κυρίου Πέτσα που ήταν εδώ. Να το δεχτούμε. Αλλά δεν κάθεσε μέσα στη μέση, στο λιμάνι, πραγματικά να κατεβαίνουν οι άνθρωποι. Πήγε να συντονίσει ή πήγε για να δει? Εντάξει, Διονύση. Επήγε να συντονίσει ή πήγε για να δει? Άστο, Διονύση, είναι ένα θέμα το οποίο και εμένα μου κακοφάνηκε. Και εμένα μου κακοφάνηκε. Και εμένα πάρα πολύ, και όχι μόνο σε μένα. Αν δει τα σχόλια τώρα των πολιτών στο Κόλφο TV News, θα καταλάβεις. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την κυρία Μπαλού. Και στα νησιά μας, για πολλωστή φορά φέραμε το ζήτημα της υγείας. Αυτή τη φορά φέραμε εξειδικευμένα το θέμα του ΕΚΑΒ, γιατί μέχρι σήμερα, κάθε φορά, αυτό που ακούμε είναι ένα ευχολόγιο από την Περιφερειακή Αρχή, μία, ας το πούμε, υποστήριξη όλων των κυβερνητικών μέτρων, ότι όλα πάνε καλά, θα έρθουν γιατροί, υπάρχει το νοσοκομείο της Κέρκυρας, πετάει και όλα τα σχετικά, υπάρχουν χρήματα για το κέντρο υγείας, για τον εξοπλισμό, ένας εξοραϊσμός της κατάστασης. Μας έχουν απορρίψει θέματα για συζήτηση του θέματος της υγείας ως μη σοβαρά και επίγοντα. Φέραμε εξειδικευμένα το ζήτημα του ΕΚΑΒ, γιατί και η επίσκεψή μας εκεί έφερε πάλι στην επιφάνεια και το κτηριακό που είναι απαράδεκτο και που δεν μπορεί ασθενοφόρα να μην βρίσκουν να παρκάρουν, να είναι δίπλα σε παιδικό σταθμό, να γίνεται απολύμανση είτε από πανδημία είτε από τραύματα και να περνάνε μικρά παιδάκια. Είτε να κινδυνεύουν από κατάρρευση του τείχου κτλ. Είναι τραγικό να μην έχει βρεθεί ένα οικόπεδο μέχρι σήμερα από όλους τους φορείς, Δήμο και Περιφέρεια, που φωτογραφίζονται πολλές φορές με τους διασώστες του ΕΚΑΒ και πανηγυρίζουν, και να μην έχει βρεθεί ένα οικόπεδο να αναγερθεί ένας χώρος για το ΕΚΑΒ ή να έχει βρεθεί ένας χώρος να μεταφερθεί με ασφάλεια και σωστές προϋποθέσεις. Ταυτόχρονα υπάρχουν και επιμέρους θέματα εκτός από τα γενικά, που εμείς αυτά επικεντρώνουμε, δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχει βάση του ΕΚΑΒ ανεξάρτητη και το τηλεφωνικό κέντρο, το ασυρματικό, βρίσκεται στα Γιάννενα. Έχουμε σε αυτό χάσει πολλές φορές το που πρέπει να πάει το ασθενοφόρο. Όμως το ΕΚΑΒ Κέρκυρας έχει υποδομή τέτοια. Δεν είναι δηλαδή αναγκαίο να γίνει αλλαγή συνολικά της δομής του ΕΚΑΒ, που αυτό προσκρούει σε κυβερνητικές αποφάσεις, τις οποίες είμαστε αντίθετες, αλλά καταλαβαίνουμε την δυσκολία που επικαλούνται. Αυτό μπορεί να γίνει το τέλος με μια υπουργική απόφαση, όπως μας είπαν οι εργαζόμενοι. Άρα είναι εύκολο να μεταφερθεί η υποδομή και η λειτουργία, γιατί υπάρχει. Και αυτό θα σώσει ζωές, θα πάει πολύ πιο γρήγορα το ασθενοφόρο. Βάζουμε λοιπόν εξειδικευμένα θέματα. Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Μπαλού. Δίκιο έχει. Εγώ δεν θέλω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Ναι. Και να πάω. Έκανε και άλλη μια παρέμβαση που έχουμε μια δήλωση. Δεν θα την παίξουμε σήμερα. Μας ζήτησε την επόμενη βήμα για την ανεργία και για τη φτώχεια. Εννοείται, όλα τα παρουσιάζουμε εμείς και θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Θέλω να πάω σε ένα θέμα, να πούμε και για τα καλά, έτσι, πράγματα.
Ίσως το μόνο σήμερα. Σε χρόνο ρεκόρ, περιφέρεια Unison, με την προσωπική έτσι παρέμβαση, επίβλεψη, παρακολούθηση του αφριώτη κ. Μιλιώτη, ολοκληρώθηκε το γεφύρι. Μπράβο του. Και ήταν εκεί συνέχεια ο κ. Μιλιώτης. Μπράβο και στην περιφέρεια. Πάνω από το έργο. Τα λέμε τα υπέρ και τα κατά. Μπράβο και στην περιφέρεια και στην κυρία Κράτσα. Και γιατί... τα καλά και τα κακά. Έτσι. Και πάμε να τον ακούσουμε. Ορφανίδη, ο οποίος είναι αντιμετωπίζει. Ορφανιδάκι. Ορφανιδάκι. Λοιπόν. Όχι τον κύριο Ορφανιδάκι. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μιλιώτη. Θέλετε στο τέλος μια καλή ασφαλτόστρωση ό,τι αφορά τη νέα γέφυρα. Το τυχείο είναι έτοιμο. Εκεί βέβαια στο επόμενο διάστημα θα πρέπει ο εργολάβος μας να το τελειώσει. Δεν μπορώ να δώσω άμεσο χρονοδιάγραμμα, αλλά είναι κάτι άμεσο. Ναι, πράγματι ολοκληρώθηκε και είναι μια πολύ καλή δουλειά. Αυτό που μένει, το οποίο στη συνέχεια όμως γράφεται αυτή τη στιγμή, είναι να γίνει και ωραίο. Εκτός του ασφαλές, δηλαδή και η νέα γέφυρα και το τυχείο εκεί να αποκτήσει μια πέτρινη υποδομή εκεί που να κάνει και εκπληκτικό και ωραίο το μέρος, ένα πανέμορφο μέρος που είναι αυτό είσοδος της Άμβας. Εντάξει, οι πληγές και οι δυσκολίες των σοβαρών προβλημάτων δεν λύνονται εύκολα. Αυτό όμως περπάτησε στο προηγούμενο διάστημα, υπήρχε μια συγκυρία ότι ήταν ενταγμένο σε ένα συνολικό σχεδιασμό της Διεύθυνσης Τεχνικών, το υποστήριξε και η μηχανική, ελπίζω την ίδια τύχη, την ίδια πορεία μάλλον, να έχουμε και στα υπόλοιπα σημεία στην Κέρκυρα και πάνω σε αυτό εργάζονται οι υποστελεχωμένες βέβαια υπηρεσίες της Κέρκυρας μαζί με την καθοδήγηση εδώ των τοπικών συναδέλφων. Ωραία. Εντάξει, είναι ικανοποιημένος ο κύριος Μιλιώτης και έχει και δίκιο τώρα. Συγχαρητήρια και στον κύριο Μιλιώτη και στον κύριο Φαρουδάκη και στην κυρία Κάτσα. Να λέμε τα πράγματα λέμε και, έτσι, και τα καλά. Χρόνος ρεκόρ. Ναι. Μήνες. Εντάξει. Αυτά για μας. Νομίζω... Αυτό. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά με τους 11 αγνοούμενους από το πλοίο. Μακάρι να έχουμε θετικές εξελίξεις όπως είχαμε σήμερα με τη διάσωση ενός ακόμα νέου παιδιού. Ας ελπίσουμε πραγματικά να πάνε όλα καλά. Κουράγιο στις οικογένειες που βρίσκονται εδώ στο νησί. Υπάρχει έτσι και μια συγγένεια με κερκυραίους από κάποιον οδηγό. Πραγματικά ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Ακριβώς. Λοιπόν, Διονύση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας Λόγος Αντίλογος. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
Megamart. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπόρους. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων, κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr. Megamart. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Megamart. Be smart. Buy smart. Μάστορας Ιατρικές Υπηρεσίες στη Ρόδα. Με πλήρως εξοπλισμένα ιατρία, συπτική χειρουργική αίθουσα, 5 ειδικούς ιατρούς, ακτινολογική αίθουσα, σύγχρονο διαγνωστικό μικροβιολογικό εργαστήριο και 24ωρη υπηρεσία διακομιδών με 2 ασθενοφόρα. Σε συνεργασία με τη Γενική Κλινική Κέρκυρας, Αλέξανδρος Μάστορας, δίνουμε τη μάχη κατά του κοροναϊού με τεστ ανίχνευσης και ταυτοποίησης του ιού με μοριακή μέθοδο και τεστ ταχείας διάγνωσης και δυνατότητα λήψης δειγμάτων και μολυψιών κατοίκων. Συνεχίζουμε καθημερινά και Σαββατοκύριακα να σας προσφέρουμε τις ιατρικές μας υπηρεσίες καλώντας το 11-126. Κέρκυρα Store στην Corexpo. Νέα είδη, χαμηλότερες τιμές. Σε εμάς θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά. Πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας στο site kerkyrastores.gr και γνωρίστε πάνω από 7.000 προϊόντα. Κέρκυρα Store στην Corexpo. Expo και στο Τι θέλει το κορίτσι. Σε θέλω και τρουφάκια. Μα τρουφάκια τα αγαπημένα σα, Μάρθα. Και κουκάκια. Λέμον πάει. Ναι, και λέμον πάει, και λέμον πάει. Άντε, κυρά μου, άντε μία ώρα δηλαδή. Τι έχουμε, κυρά μου, ρε. Τη γυναίκα σου, ρε. Στην Κέρκυρα μετακινούμε με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα περιορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Πενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας, με σεβασμό στο χρόνο σας.